Πάμε να ανοίξουμε την παρέα μας, να υποδεχθούμε, θα ξεκινήσουμε με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας όμως και ο κύριος Γιουλέκας από τη Νέα Δημοκρατία από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γεροβασίλη, κύριε Γιουλέκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή σας παραμένει. Καλημέρα και στην κυρία Γεροβασίλη. Ο Κώστας Πουλακίδας. Καλημέρα κύριε Γιουλέκα. Ο Λάμπρος Καλαρίτης. Μέσα σε όλα είχαμε και το σεισμό. Ακούστηκε προηγουμένως από τον κύριο Σταϊκούρα ότι θα ανακοινωθούν μέτρα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποχρεώσεις τώρα, έτσι. Θα ανακοινωθούν μέτρα παρόμοια αυτά για τους πυρόπληκτους που ακούσαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Θα ανακοινωθούν σήμερα, αύριο, τα μέτρα αυτά. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε τα προβλήματα της ακρίβειας που περιγράφαμε προηγουμένως και με τον κύριο Υπουργό. Έχουμε τα θέματα της πανδημίας. Κυρία Γεροβασίλη, σας ακούμε. Σήμερα η σκέψη μας είναι κοντά στους ανθρώπους στην Κρήτη, στους ανθρώπους του Ηράκλειου που δοκιμάζονται, κοντά στην οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Αυτή η δοκιμασία θα είναι βεβαίως και μια πρώτη δοκιμασία για τον νέο Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη. Και ελπίζουμε να μην έχουν την τύχη οι κάτοικοι του Ηρακλείου που είχαν και οι κάτοικοι στην Θεσσαλία, η οποία ακόμη και μέχρι σήμερα ζουν μέσα στις λάσπες. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα αντανακλαστικά της πολιτείας θα είναι γρήγορα και αποτελεσματικά. Κύριε Γιουλέκα, ένα σχόλιο και εσείς φαντάζομαι για τον σεισμό πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Η σκέψη μας σίγουρα. Στην πολιτεία αυτό που έχω να πω, κύριε Γρηγοριάδη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτεία οφείλει άμεσα να προσπαθήσει να επουλώσει όσες περισσότερες πληγές μπορούμε. Δεν μιλώ βέβαια για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, γιατί εκεί δυστυχώς αυτή η τραγωδία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον το να ανακουφιστούν οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται και από ό,τι ακούω από τους σεισμολόγους είμαστε σε μια κρίσιμη περιοχή, σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Ελπίζω όλα από εδώ και μπρος τουλάχιστον να εξομαλυνθούν πρώτα-πρώτα γεωλογικά, να εκτονωθεί το φαινόμενο στο δυνατόν πιο γρήγορα και η πολιτεία άμεσα οφείλει να κάνει τη δουλειά της και είμαι βέβαιος ότι θα την κάνει. Αυτό, να μην τους ξεχάσουμε. Πέρα από την πανδημία, το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα, κυρία Γεροβασίλη, και χτες στην Βουλή αναφέρθηκε και ο κύριος Τσίπρας σε αυτό. Πώς εσείς προτείνετε να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας? Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, πέρα από τη διαπίστωση ότι ξέρεις κάτι υπάρχει ακρίβεια, αυτό το βλέπουμε όλοι. Το θέμα είναι το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, από την Άνοιξη έχουμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι έρχεται το κύμα ακρίβειας. Είχε ήδη ξεκινήσει βεβαίως. Σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και καλέσαμε την κυβέρνηση να συζητήσουμε στη Βουλή από τις 16 Ιουλίου για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στη δύσκολη έτσι κι αλλιώς συγκυρία εν μέσω της υγειονομικής κρίσης αλλά και τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση δια του Υπουργού της Ανάπτυξης διατύπωσε ότι παρακολουθούν με ανησυχία. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή αυτοί που πρέπει να δώσουν τις λύσεις είναι οι κυβερνώντες. Εμείς βεβαίως προτείνουμε, καταθέσαμε και αντίστοιχη τροπολογία όπως για τη μείωση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, το αύξηση του ενεργειακού κόστους του ρεύματος, του φυσικού αερίου, αλλά και των καυσίμων, προφανώς δημιουργεί και έναν φαύλο κύκλο διαρκών ανατιμήσεων. Ξέρετε, μια παρένθεση, αν θέλετε, για τον ειδικό, λοιπόν, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι μια πονεμένη ιστορία που βαρύνει και την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την ίδια κουβέντα για αυτόν τον παράλογο, άδικο φόρο, προσωρινό φόρο, ο οποίος έγινε μόνομος. Το λέγαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εσείς τον αλλάξατε. Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, επί ΣΥΡΙΖΑ η χώρα βρισκόταν μέσα στη δίνη των μνημονίων. Σήμερα η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Βρίσκεται σε οικονομική κατάσταση σαφώς πολύ καλύτερη από την ερημωμένη χώρα και την ερημωμένη κοινωνία που παραλάβαμε εμείς το 2015.
και βεβαίως με αναστολή όλων των περιορισμών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές και μπορούμε να μιλάμε σήμερα για λύσεις οι οποίες είναι εφικτές. Επίσης, η βασική μας πρόταση, η οποία είναι η αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί ως ένα βαθμό η αξιοπρεπής διαβίωση των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν στα ελάχιστα. Δεν σημαίνει ότι με 800 ευρώ βεβαίως κάποιος γίνεται πλούσιος. Αλλά είναι μια τάση η οποία ακολουθείται και στην Ευρώπη. Και το είδαμε, δηλαδή είχαμε τις γερμανικές εκλογές, οι σοσιαλδημοκράτες εκλέχθηκαν ως πρώτη δύναμη με βάση και την αύξηση κατά 24% του βασικού μισθού. Ανταυτού βεβαίως, στην τελευταία περίοδο ακούσαμε την αύξηση του 2% στον βασικό μισθό, πράγμα το οποίο, αν μη τι άλλο, προκάλεσε γέλια, θα έλεγα, ως αστειότητα. Μάλιστα. Εξελίφθη από τους Έλληνες πολίτες και ταυτοχρόνως εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης και εν μέσω της κρίσης επιλέγει και μάλιστα χωρίς να το αναγγείλει στην ΔΕΘ που μόλις πριν λίγες μέρες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την οικονομία στη χώρα, την εκχώρηση του βασικού ενεργειακού πυλώνα της χώρας, της ΔΕΗ, στον ιδιωτικό τομέα. Θα πάω στον κύριο Γιουλέκα για την πρώτη αντίδραση, γιατί βάλατε πολλά. Άλλωστε, κύριε Γιουλέκα, ήταν εδώ και ο κύριος Σταϊκούρας και είπαν μετανομαστεί η ΔΕΗ σε ΕΗ, χωρίς το ΔΕΛΤΑ, αφού το δημόσιο περιορίζεται στο 34%. Και τι μπορεί να σημαίνει για μένα το καταναλωτή αυτό και για εσάς. Κύριε Παπαδάκη, άκουσα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Σταϊκούρα και αυτά τα οποία προτείνατε και για τη ΔΕΗ και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πέρα από τα μέτρα που ελήφθησαν και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πρόσφατα στην έκθεση, ένα πακέτο μέτρων που πραγματικά ελαφρύνει από βάρη πολλές οικογένειες, πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα, πολλούς συμπολίτες μας, και αυτό είναι ένα πρώτο πακέτο, επαναλαμβάνω πρώτο, γιατί όσο βαθαίνει η κρίση η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρεί. Συμφωνώ απόλυτα καταρχήν για το άλλο που είπατε, για τον άδικο φόρο στα καύσιμα. Που εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να στραφεί η πολιτεία. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, συμφώνησε μαζί σας ότι αυτό πρέπει να είναι το επόμενο μέλημα, θα πρέπει να έχει η πολιτεία. Όλοι μαζί με το θέμα της ΔΕΗ, αλλά επειδή άκουσα όλα αυτά και θα ήθελα έτσι να μου αφήσετε και 10 δεύτερα στο τέλος, να μιλήσουμε λίγο και για την ιστορική αυτή συμφωνία με τη Γαλλία που πρόκειται να ανακοινωθεί σε μία ώρα. Θα το κάνουμε τώρα. Αλλά ήθελα πολύ γρήγορα, άκουσα την κυρία Γεροβασίλη και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να πω, επειδή βλέπω έναν αγώνα πλειοδοσίας, μα με συγχωρείτε, είπε η κυρία Γεροβασίλη ότι η πρότασή μας λένε τώρα η μισθή των 800 ευρώ. Μα η μισθή των 350 ευρώ δεν ήταν επίτευγμα σε εισαγωγικά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Η κατάργηση του ΕΚΑΣ δεν ήταν επίτευγμα και αυτό σε εισαγωγικά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Το πετσόκομμα των συντάξεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, ο κάθε πολιτικός χώρος κρίνεται για την αξιοπιστία του. Η κυβέρνηση ασφαλώς και έχει την ευθύνη για όλα τα μέτρα τα οποία θα λάβει και θα λάβει έτσι και τα εύσημα ή αντίθετα την πολύ σκληρή, αυστηρότατη κριτική εάν αποτύχει. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και για όλους τους πολιτικούς χώρους και μάλιστα για ένα κόμμα το οποίο μόχι πριν από 2 χρόνια κυβερνούσε μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες και κυβερνούσε χωρίς κανένα εμπόδιο. Άρα όλα αυτά που σήμερα λέει θα μπορούσε να τα έχει κάνει. Και όσο αφορά στη ΔΕΗ, με συγχωρείτε, δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα ξεπουλούσε το 17% της ΔΕΗ για να πάει το χρέος στους δανειστές, τα έσοδα από την πώληση στους δανειστές μας? Και τώρα το 17% πηγαίνει ως ζεστό χρήμα στη ΔΕΗ για να γίνουν επενδύσεις. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε έκανε η ΔΕΗ πράγμα. Με την τιμή μετοχής στο 1 ευρώ. Έγινε κάτι τέτοιο που λέτε. Όταν η ΔΕΗ ήταν περίπου συνολικά σε μια αποτίμηση, μια επιχείρηση των 300 εκατομμυρίων και σήμερα η ΔΕΗ έχει ξεπεράσει τα 2,5 δις. Κύριε Γιουλέκα, λοιπόν ότι... με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θέλετε να επαναλάβετε την άποψή σας? Αλλά πρέπει να μειωθεί στο πλαίσιο της αντίδρασης
για την ακρίβεια. Σας το είπα ξεκάθαρα ότι είναι ένας άδικος φόρος και όσο βαθαίνει η κρίση, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να στραφεί σε όλες τις κατευθύνσεις και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δηλαδή σε αυτό τον άδικο φόρο στα καύσιμα, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ελπίζω να μην βαθύνει η κρίση τόσο πολύ, γιατί αυτό θα σημαίνει και μια σειρά από άλλες συνέπειες για όλους μας, για την καθημερινότητα του Έλληνα, ο οποίος έχει περάσει ήδη από 10 χρόνια μια κρίση και από την κρίση πανδημίας. Κύριε Γεροβασίλη, να ρωτήσω κάτι. Όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βάλατε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο, κάτι το οποίο είχαν αρνηθεί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Παπαδήμου, Σαμαρά, Παπανδρέου, μεταξύ του οποίου και ποσοστό της λέει, γιατί το κάνατε τότε, κάτι που είχαν αρνηθεί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε. Επειδή δεν έχει ο ελληνικός λαός μνήμη χρυσόψαρου, τη χώρα η Νέα Δημοκρατία τη βήθησε στο φαύλο κύκλο των μνημονίων. Καλά, το υπερταμείο δεν το κάνατε, μου είχαν αρνηθεί όλοι. Άλλο λέω. Αυτό. Στη συνέχεια, επί κυβερνήσεως δικής μας, που βεβαίως εφαρμόσαμε ένα τρίτο μνημόνιο, οι περιορισμοί ήταν πάρα πολύ σκληροί. Τότε λοιπόν, με πολύ έντονη διαπραγμάτευση και με πολύ μεγάλες αντιστάσεις από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν χάθηκε ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ, ούτε των δικτύων της χώρας, παρόλες τις επιμονές των δανειστών που φώναζαν και πίεζαν. Μα βάλατε το σύνολο της περιουσίας, κάτι που αρνηθεί όλοι, και τη ΔΕΗ μέσα. Αυτό ρωτάω, γιατί το κάνατε. Χώρα και μετατρέψαμε την υποχρέωση που υπήρχε από τα προηγούμενα μνημόνια στο ξεπούλημα της περιουσίας σε αξιοποίηση πολλών δομών της ελληνικής περιουσίας. Όμως, μια τελεία, κυρία Γεροβασίλη. Όχι, δεν θα βάλω τελεία, συγγνώμη, λίγο ακόμη. Για δεν να έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό σας το λέμε, κυρία Γεροβασίλη. Ότι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αφού διέσωσε το δημόσιο χαρακτήρα του ενεργειακού πυλώνα, στη συνέχεια, όταν βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, οριστικά πια έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων, χάρη στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυξήθηκε αμέσως ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ. Κυρία Γεροβασίλη, και δεν έχουμε χρόνο, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Από ένα λεπτό για Γαλλία. Ένα λεπτό για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας. Ένα λεπτό για Γαλλία-Ελλάδα-Συμμαχία. Να θυμηθούμε και τα παλιά. Κυρία Γεροβασίλη, και μετά ο κύριος Γιουλέκας. Αντιλαμβάνομαι τους χρόνους και την πίεση. Ολοκληρώνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Περιμένουμε να ανακοινωθεί τι εμπεριέχει αυτή η συμφωνία. Εκείνο όμως που έχω να πω σαν σχόλιο μέχρι αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι η χώρα μας, εμείς έχουμε στηρίξει την εθνική άμυνα της χώρας ποικιλοτρόπως και με ψηφοφορίες μας. Καλή όμως αυτή η συμφωνία, έτσι όπως την ξέρετε. Δεν μπορεί κάθε ευρώ της χώρας. Θα πρέπει να δαπανάται, ιδιαίτερα στις συνθήκες που ζούμε, με συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα κυνήγι εξοπλισμών χωρίς σχέδιο στο που φτάνουμε. Σήμερα ακούμε για 5 δις, τα οποία δεν ξέρουμε, ξέρουμε τι δίνουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι παίρνουμε. Περιμένουμε τη συμφωνία, είπατε. Περιμένουμε να δούμε τη συμφωνία. Μάλιστα, κύριε Γιουλέκα, ένα λεπτό για την συμφωνία. Πολύ γρήγορα θα συμφωνήσω με την κυρία Γεροβασίλη. Μακάρι να μην είχαμε ανάγκη να δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα για φρεγάτες, τάγκς και κανόνια και να μπορούσαμε να τα κάνουμε σχολεία, νοσοκομεία, να τα δώσουμε σε άλλες δομές. Δυστυχώς εδώ που βρίσκεται η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να οχυρώνει την ειρήνη της. Με άλλα λόγια, γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια αυτά τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως, επειδή είχαμε μείνει απελπιστικά πίσω την περίοδο της κρίσης, οι ένοπλες δυνάμεις να αναβαθμίζονται συνεχώς. Αυτό έγινε και με την προμήθεια των Ραφάλ, αυτό έγινε και με τις αμυντικές συμφωνίες που υπογράψαμε και με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γεροβασίλη. Δεν περιμένουμε τη συμφωνία. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα σχετικά με τη συμφωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ.